Θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, το έχουμε πει από την Τρίτη, ένα μοσχαράκι λεμονάτο με κουρκουμά. Mm-hmm. Είναι αγαπημένη συνταγή. Ο κουρκουμάς είναι ένα μπαχαρικό, το οποίο δίνει και άρωμα και γεύση στο φαγητό, αλλά και πολύ ωραίο χρώμα. Αν το δεις, μπορεί να το μπερδέψει λίγο με κάρι, αλλά δεν είναι, είναι εντελώς διαφορετικά. Και όχι μόνο αυτό, έρευνες πολλές έχουν δείξει ότι βοηθάει πάρα πολύ στον οργανισμό, στο ανοσοποιητικό και βεβαίως έτσι δημιουργεί και μια πολύ. Είναι φοβερό. Και πώς μέσα από την κουζίνα μπορείς να κάνεις καλό στην υγεία σου. Βρε, παιδί μου, δεν ήταν τυχαίο για τη μακροζωία που μιλούσαν εδώ, για τους Έλληνες. Αυτό τώρα σε λίγο θα το δεις, αλλά θα το μαγειρέψουμε πρώτα. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά μας, για να ξεκινήσουμε τη μαγειρική μας. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή, υλικά συνταγής. Θέλουμε 1 κιλό μοσχάρι, χτένι, το έχω πάρει από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μπούμπα τον Κρυοπόλη μου, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές βούτυρο λούρπακ, 1 κρεμμύδι, 1 καρότο. Ναι. Θέλουμε 1 μικρό πράσο, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά τζίντζερ, 1 κουταλάκι κουρκουμά, 1 κουταλιά αλεύρι. Θέλουμε ξύσμα και χυμό από 1 λεμόνι, 100 ml λευκό κρασί, έχω φτιάξει 1 λίτρο ζωμό βοδινό, 2 κουταλιές τιμάρι και φυσικά αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μία κατσαρόλα να καίει και πάμε να ξεκινήσουμε με λίγο ελαιόλαδο, επειδή καίει πολύ η κατσαρόλα μας, ξεκινάω με λίγο λάδι, γιατί αν ξεκινήσω με βούτυρο θα καεί, εντάξει. Πάμε να πάρουμε λοιπόν πρώτα το κρέας μας, εδώ, το οποίο μου έδωσε ο φίλος μου ο Γιώργος. Είναι χτένι. Το χτένι είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο αν το αφήσεις να σιγοβράσει, γίνεται πάρα πολύ μαλακό. Σε περίπτωση που δεν βρείτε, μπορείτε να πάρετε ή μια σπάλα ή ελιά. Να πούμε και διαφορετικά κομμάτια του κρέατος. Όλα ξεκινάνε με το κρέας, να πάρει λίγο χρώμα. Γι' αυτό θέλω να έχετε βάλει την κατσαρόλα σας πολύ καλά να ζεσταθεί. Είναι σημαντικό αυτό που λες, ότι σημαίνει στα σημεία από το μοσχαράκι που είναι καλό να επιλέξουμε. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ότι το μοσχαρίσιο κρέας είναι πιο σκληρό και δεν το γευόμαστε με τόσο μεγάλη απόλαυση, αν δεν το μαγειρέψουμε, να γίνει λουκούμι, βρε παιδί μου, να λιώνει στο στόμα. Γι' αυτό να πούμε ότι και η τάση τον τελευταίο καιρό στην κουζίνα, θέλω να το ξέρετε, είναι ότι μειώνουμε τους χρόνους μαγειρική, είτε στην κατσαρόλα είτε στο φούρνο. Μάλλον αυξάνουμε τους χρόνους, μειώνουμε τη θερμοκρασία. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα φαγητό σε 190 βαθμούς για 3-3,5 ώρες και είναι αυτό που λέμε να λιώνει, να γίνεται τέλειο. Λοιπόν, εδώ θέλουμε καλό ανακάτεμα και λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτό είναι δικό σου. Θα φάει το αλατάκι, λέει. Ναι. Τέλειο. Και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα σε αφήσω να ανακατέψεις λίγο. Ναι. Έχω ψιλοκόψει, όπως βλέπεις εδώ, κρεμμύδι πράσο. Έχω αφήσει ένα καρότο να το ψιλοκόψω και αυτό. Εδώ. Είδα χθες, φτιάξατε και ωραία τούρτα σοκολάτας, ναι, με το φίλο μου τον Δημήτρη. Γλυκό. Έτσι, θα ξεκινάμε τις Τετάρτες να έχουμε και ζαχαροπλαστική. Τρίτες, Πέμπτες μαγειρική και όλα τα ωραία που κάνετε εδώ στο λάδι. Με πολύ αγάπη. Εγώ πάντα να ξέρω, σε παρακολουθώ και τις μέρες που δεν είμαι εδώ. Χαίρομαι πολύ. Αφού είσαι κομμάτι μας, είμαστε οικογένεια. Έτσι είναι, μια παρέα. Λοιπόν, κόψαμε και το καρότο μας. Έχεις ανακατέψει καλά. Ναι, και βλέπω ότι αλλάζει, παίρνει αυτό το ωραίο χρώμα. Σαν να, πώς το λένε, σαν να καραμελώνει το σοκάρι. Τωρακίζεται. Τωρακίζεται το κρέας. Σημαίνει λοιπόν, μένουν τα υγρά και τα ζυμιά μέσα στο κρέας και αυτό θα έρθει να το βγάλει σιγά σιγά την ώρα της μαγειρικής και θα βγάλει όλη την ασθενειά. Πάμε λοιπόν εδώ να βάλουμε τώρα πρώτα το κρεμμύδι μας, έτσι να το βάλουμε όλο. Και το πράσο. Πες μου κάτι τώρα. Αν ήταν όλο κομμάτι κρέατος, αν ήταν κοτόπουλο. Για πες. Θα βάζεις πρώτα το κρεμμύδι που δεν θέλει τόσο πολύ χρόνο όσο το μοσχαρίσιο κρεατάκι και μετά θα βάζεις το κοτοπουλάκι. Ναι. Ή πάλι θα έκανες τη διαδικασία να το θωρακίσεις το λόγο. Θα σου πω τι γίνεται. Επειδή δεν είμαστε και τηλεοπτικά, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το κρέας τώρα να το θωρακίσουμε, να το βγάλουμε λίγο έξω, ναι, να κάνουμε το κρεμμύδι και τα υπόλοιπα για να το ξαναβάλουμε μέσα. Ναι. Τηλεοπτικά τώρα τα βάζω μαζί. Στο κοτόπουλο, όπως το λες, επειδή δεν χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο, θα κάναμε ακριβώς αυτό που είπες. Θα βάζαμε πρώτα το κρεμμύδι το πράσο και μετά το κοτόπουλο. Λοιπόν, ανακάτεψε να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Θα πάμε να βάλουμε λοιπόν εδώ τώρα και το καρότο μας. Κάποιος πεινάει εδώ. Είναι αυτό που βλέπεις τον άλλο να τρώει και εσύ κάνεις δίαιτα. Εδώ πρέπει να σας πω, θα έρθω από την άλλη πλευρά, δεν πειράζει. Έλα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι στο κάποιος πεινάει είναι η Δήμητρα από πάνω, ο Φώτης και όλη η παρέα η οποία λένε εγώ. Θα σας φέρω πάνω να φάτε. Και εμείς λοιπόν, εμάς δεν το λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Πάμε για το μεγάλο μυστικό της συνταγής. Το μεγάλο μυστικό της συνταγής είναι το
βούτυρο, το οποίο φυσικά θα δώσει όλη την οστιμιά. Εδώ, βούτυρο Lurpak. Δύο κουταλιές θέλω να βάλουμε μέσα. Τις ωραίες αυτές συσκευασίες. Ναι, αυτή είναι 125 γραμμάρια, ό,τι πρέπει για το σπίτι. Πάμε μία και μία δεύτερη κουταλιά. Και μαζί με το βούτυρο θα ρίξουμε το αλεύρι μας. Το αλεύρι τι θα κάνει, θα έρθει στο τέλος να δέσει πάρα πολύ ωραία τη σάλτσα για να γίνει πολύ ωραία να πέσει πάνω στο πουρέ. Λοιπόν, μιας και είπα πουρέ, εδώ θέλω να σας πω ότι θα συνοδεύσουμε το σημερινό φαγητό με ένα πουρέ πατάτας, στον οποίο έχω βάλει μέσα μυρωδικά. Παίρνω έχουμε... λίγο καροτάκι, Αλέξανδρε. Δεν πειράζει, πάρε. Μπράβο, λοιπόν, εδώ είναι ο πουρές μας, νομίζω μπορούμε να τον δούμε από πάνω. Είναι ένας πουρές πατάτας, πολύ απλά φτιαγμένος, με λίγο γάλα και φρέσκα μυρωδικά. Τη συνταγή αναλυτικά αυτού του πουρέ μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube, Αλέξανδρος Παπανδρέου. Θα πατήσετε πουρές πατάτας και θα τη δείτε αναλυτικά σε βίντεο. Λοιπόν, πώς θα πάμε εδώ? Πολύ καλά. Λοιπόν, θα ανακατέψω εγώ και θα μου βάλεις τα υπόλοιπα υλικά. Θα σου λέω και θα μου τα βάζεις. Εννοείται, απλά να σου πω ότι δεν ήξερα ότι μπορούμε να προσθέσουμε αλεύρι εκεί. Ναι. Δεν το έχω ξανακάνει και ποτέ. Το μεγάλο μυστικό λοιπόν, το επόμενο, είναι ότι για να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά πρέπει να ανακατέψουμε καλά, να χαθεί το αλεύρι εντελώς. Ωραία. Εντάξει, τώρα έχει χαθεί. Πες αλεύρι. Λοιπόν, ο κουρκουμάς σε γυρεύει. Ο κουρκουμάς. Πάμε. Πόσο να ρίξω? Όλο. Όλο. Είναι η δόση που έχουμε για τη συνταγή. Ωραία. Το ανακατεύουμε, ειδικά το ρίχνουμε να πάει παντού. Θέλουμε να ρίξουμε μέσα το τζίντζερ, ψιλοκομμένο. Με τη χαρακτηριστική αυτή μυρωδιά. Ωραία. Του. Εγώ το λατρεύω τον τζίντζερ, να ξέρεις. Ναι, όπως λατρεύω λίγο σκόρδο. Σκόρδο είμαι εδώ. Εδώ. Το έχεις βάλει μετά, κάτι, λαδάκι? Λίγο λαδάκι για να το ψιλοκόψω εύκολα. Και θα μου ρίξεις, έχω χυμό και ξύσμα από το λεμόνι. Θα το δεις σε αυτό το μπλε μπολάκι. Ωραία. Τέλεια. Αχ, άρχισε και μοσχοβολάει, Αλέξανδρε. Μια χαρά. Mm. Σε λίγο λοιπόν θα ρίξουμε το ζωμό μας, θέλει καλό ανακάτεμα. Το έχουμε στο 9, στις παλιές κουζίνες το 3. Πάρα πολύ βασικό, ανακάτεψε. Τέλεια, τέλεια. Και θα σβήσουμε φυσικά με κρασάκι. Εδώ. Να τονίσουμε ότι το κρασάκι θα είναι αντίστοιχο σε ποιότητα, όπως αν θα θέλαμε να το πιούμε, έτσι. Ναι, όχι παλιό. Εντάξει, όχι παλιό, πρέπει να είναι συνήθως οι Γάλλοι, ξέρεις τι λένε, το κρασί που βάζεις στο φαγητό. Να το συνοδεύσεις. Είναι το κρασί με το οποίο θα συνοδεύσεις το τραπέζι και πρέπει να είναι ένα καλό κρασί. Και πάμε να ρίξουμε λοιπόν τώρα και το ζωμό μας. Τον έχω φτιάξει και τον έχω βάλει εδώ σε ένα μπουκάλι. Θα το βάλουμε όλο. Όπω πώς μυρίζει, παιδιά. Και θέλω να κατέψεις καλά. Ναι. Όσο καλύτερο ανακάτεμα για να πάει παντού το αλεύρι. Η Μπαλού κάνει πάρτι. Πεινάει, μα σκοβολάει, παιδιά. Είναι δύσκολο και για μένα και για την Μπαλού. Το έχουμε στο 9. Θέλω όταν πάρει μία βράση το φαγητό, θα ανακατέψω εγώ μία για να μην λερωθείς. Θέλω να δοκιμάσω λίγο γιατί. Εδώ, κοίτα, ανοίγω κατσαρόλα. Θέλω να ανακατέψεις με αυτή την κουτάλα που σου έχω βγάλει. Το λέω κάθε φορά, αλλά επειδή με ρωτάτε, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram, στο Alex Παπανδρέου. Ανεβάζουμε τις συνταγές στο IGTV μέσα στο Instagram. Μπορείτε να τις βλέπετε, έτσι ώστε να φτιάξετε τις συνταγές τις οποίες σας αρέσουν και αγαπάτε, όπως μου λέτε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έκανα να σου δώσω κουτάλι να δοκιμάσεις. Πυρουνάκι ή κουταλάκι, τι θες? Κουτάλι για να πάρεις και. Όχι, δώσ' μου πυρουνάκι, γιατί πάντοτε με το κραγιόν δυσκολεύομαι. Λοιπόν, το φαγητό μας το έχουμε σερβίρει εδώ. Μπορούμε να το δούμε και σιγά σιγά σερβιρισμένο. Αλλά πρώτα θέλω να σε δω να το δοκιμάζεις. Και εγώ. Να δω τι θα μου πεις. Τόσο πολύ. Πάρε χαρτάκι, μην λερωθείς. Είναι αρκετά ζεστό, μην καείς. Καλό, νόστιμο. Δεν έχεις λόγια. Λοιπόν, μόλις βράσει το φαγητό, Ιωάννα. Καλά, αυτό είναι λιώνει στο στόμα. Κρατήσουμε, να δω ποιος θα το φάει σήμερα. Είναι φανταστικό, αλήθεια. Πάω να πιάσω ένα μικρό κομμάτι για να μπορώ να το. Το φας και δεύτερο. Να το κουλαντρήσω μέσα στο στόμα μου. Καλά, τι έβλεπε. Ναι, να φάω κι εγώ τώρα. Να δοκιμάσεις, αλλά να μιλάει. Λοιπόν, μόλις πάρει βράση, βάζετε το καπάκι, χαμηλώνετε το φαγητό από το 9 στο 6 λεπτά και θα το αφήσουμε να βράσει πόση ώρα. Τι σου λένε, 2,5 ώρες λοιπόν. Θέλω να αφήσετε να σιγοβράσει. Ρε φίλε, άσετε. Θα έλεγα τι μπει πίσω, αλλά. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ένα τελευταίο κομματάκι. Στα χέρια μου αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μα τυχαίο είναι που βρέθηκε στα χέρια σου. Πες μου δηλαδή. Κάθε φορά όμως εσύ αυτό που έρχεται το παίρνει. Τυχαίο. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Είναι η ώρα που κάνω βάρδια εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει η άλλη μια συνταγή. Ραντεβού την Τρίτη εμείς. Την άλλη θα τα πούμε με ωραίες και νόστιμες συνταγές. Σας έχω μια συνταγή Τρίτη, δεν θα την πω.
καλά. Μα κάτσε, κάθε φορά έτσι μας πας. Ένα θα σου πω. Θα είσαι πασά στα Γιάννενα, μόνο αυτό σου λέω. Πασά στα Γιάννενα, πάμε, ναι. Ήπειρο. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.